Με λίμματα έχει γεμίσει ο ποταμός στον κάμπο του Αγίου Σύλλα, όπως κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Για μία ακόμη φορά, δημότες διαμαρτύρονται για τις απαράδεκτες αυτές εικόνες, για τη δυσοσμία, αλλά και για τον εφιάλτη των κουνουπιών. Εσείς θα το πείτε, εγώ θα το πω, θα το δείξετε. Οι υπεύθυνοι που μπορούν να κάνουν κάτι, ήρθαν να δουν τη μυρωδιά. Όλου του χωριού τα απόβλητα έρχονται εδώ στο ποτάμι. Και αν πας εσύ σαν ιδιώτης να ρίξεις ένα βόθρο μέσα, θα σε πάνε έτσι μέσα. Τι να είμαστε μέσα, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, βρωμάνε, κουνούπια, δεν μπορεί να βγάλει άκρια. Κατάσταση δεν παλεύεται, όχι δεν απορριτεί, δεν παλεύεται. Πρέπει να σου αρχίσει το βράδυ, πέρα να δει τι γίνεται εδώ. Δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω από τη βρώμα. Όχι βρώμα. Παναγία, μόνο κουνούπια. Μποντική, ό,τι βάλει το μυαλό σου. Το κακό, όπως λένε, παράγεινε τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς πέρα από τα λίμματα σπιτιών υπάρχουν, όπως λένε, και απόβλητα από άλλες νόμιμες δραστηριότητες περιοχής που επίσης καταλήγουν στο ποτάμι με την υπόδειξη των αρμόδιων υπηρεσιών. Με αποτέλεσμα όλα αυτά αναμειγνύοντας, πριν ήταν εξερασία, ήταν άδειος ο ποταμός και δεν υπήρχε πρόβλημα. Τώρα, επειδή αναμειγνύονται όλα αυτά, γεμίζουν σιγά σιγά οι κολύμπες, όπως λέμε εμείς εδώ πέρα. Αποτέλεσμα. Να μαζεύονται κουνούπια αυτή την εποχή. Βλέπετε εδώ τι έχει γίνει από τσιμπήματα. Επειδή εργάζομαι εδώ δίπλα από το ποτάμι, 20 χρόνια από Δήμο στο μέλλον, στα λέμε δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Είχαν πάει στα δικαστήρια, δεν πρόκειται να γίνει το βιολογικό, είναι σαν τη άρθρα στο γεωροφύρι. Έχουμε υπερβολική δυσοσμία. Ενημερώσαμε τη ΔΕΙΑΗ για να κάνουν τις περαιτέρω ενέργειες, το να ελέγξουν, να δουν τι γίνεται, από πού τρέχουν τα λίμματα, τι θα γίνει με το βιολογικό. Θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Είμαστε σε μια κατάσταση αναμονής. Υπάρχει πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Και μπορεί το πρόβλημα να υφίσταται εδώ και δεκαετίες και να επαναλαμβάνεται κατά ταχτά χρονικά διαστήματα. Όμως από την άλλη, οι δημότες ζητούν να γίνει πράξη η δέσμευση των αρμοδίων για τη δημιουργία βιολογικού στον Άγιο Σύλλα. Τα πόδια του χωριού, αυτό φωνάζουμε τώρα πόσα χρόνια, για να κάνουν ένα βιολογικό εδώ πέρα να σταματήσει αυτή η βρώμα. Δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Ο ένας θα ρίγει στον άλλο. Πίεση πρέπει να γίνει προς τους αρμόδιους να τελειώσει το βιολογικό, να ησυχάσουμε. Το υπέδαφος πίεση είναι εξερασία. Πίνει. Αποτέλεσμα, κάποια στιγμή η γεώτρηση δίπλα το ρουφάει να το αντλεί και να το στέλνει στα σπίτια. Ρουφάμε το νερό και το ρίχνουμε στα σπίτια μας. Αυτό δεν είναι υγειονική βόμβα. Θα μπορούσα να στείλω μια βιτιοφόρα, ξέρω εγώ, να μαζεύει τουλάχιστον μέχρι να γίνει η κατάσταση αυτή. Ναι. Αλλά διαφορούν, δεν πιστεύω ότι. Οπότε λέτε σε μια προσωπική λύση, τουλάχιστον να μαζεύουν τα λίμματα μέχρι να γίνει. Μέχρι να γίνει αυτό. Τουλάχιστον τα πολλά να φεύγουν από εκεί πέρα. Γιατί εκεί πέρα μαζεύονται. Τα είδε πω είναι εκεί πέρα, είναι 5 μέτρα στο ύψος. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα υποκατασκευή δίκτυα βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης, ενώ όπως υποστηρίζεται από πλευρά ΔΕΙΑΗ, το έργο του βιολογικού πρόκειται να δημοπρατηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όχι άλλες καθυστερήσεις, λένε οι κάτοικοι, οι οποίοι αντικρίζουν αδιαφορία εδώ και χρόνια, με την καθημερινότητά τους να υποβαθμίζεται όλο ένα και περισσότερο.